Την ακλόνητη παρουσία του ΙΤΕ στο επιστημονικό γίγνεσθε και την επιτυχημένη πορεία που έχει διαγράψει τα τελευταία χρόνια ήρθε να επιβεβαιώσει το ευρωπαϊκό έργο Τιτάνας, του οποίου θα ηγηθεί ο διεθνούς αναγνώρισης επιστήμονας Dr. Jean-Luc Star. Η νέα ερευνητική δραστηριότητα θα ξεκλειδώσει τις απίθμενες δυνατότητες του ΙΤΕ αλλά και της Κρήτης, συμμετέχοντας ακόμα και σε μελλοντικές διαστημικές αποστολές, όπως του τηλεσκοπίου James Webb, του οποίου οι φωτογραφίες μάγεψαν ολόκληρο τον κόσμο. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας είναι το κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Ήταν προσωπική επιλογή και πραγματική ευχαρίστηση η συνεργασία μου με τα μέλη τόσο του Ινστιτούτου Πληροφορικής όσο και του Ινστιτούτου Αστροφυσικής για πάνω από μία δεκαετία σε διάφορα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τιτάνας αναμένεται να ξεκινήσει το 2023 και θα χρηματοδοτηθεί με συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ, επιτρέποντας παράλληλα τη διοργάνωση θερινών σχολείων και συνεδρίων, καθιστώντας την Κρήτη και τα επόμενα χρόνια έναν παγκόσμιο επιστημονικό πυρήνα, αφού ερευνητές και φοιτητές θα συμμετάσχουν σε αυτό το σπουδαίο εγχείρημα. Είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς που το όραμά μας να καταστήσουμε το ΙΤΕ και την Κρήτη πρωτοπόρους στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών επεξεργασίας σήματος και μηχανικής μάθησης, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στις τελευταίες διαστημικές αποστολές και εγκαταστάσεις παρατήρησης της αστρονομίας, γίνεται πραγματικότητα. Το ρόλο κλειδί του ΙΤΕ αλλά και του αστεροσκοπίου στην εξέλιξη της επιστήμης της αστρονομίας επιβεβαίωσε και ο βραβευμένος με Νόμπελ το 2017 για την ανακάλυψη των βαρυτικών κυμάτων, θεωρία που είχε ξεκινήσει ο Αϊνστάιν, Μπάρι Μπάρις, κάνοντας λόγο για αγαστή συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων και ξένων ερευνητών, βρισκόμενο στην Κρήτη στο πλαίσιο των σεμιναριακών διαλέξεων ΟΝΑΣΗ 2022. Όλοι μας, καλά, ασφαλώς σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό η μία αστροφυσική. Ελάχιστη γνώση έχουν για το τι συμβαίνει στο σύμπαν μέσα από τις καταστάσεις, ας πούμε, ιδιαίτερα όπου μεγάλες μαύρες σοπές συγκρούνται μεταξύ τους, συγχωνεύονται. Είναι πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα και νομίζω είναι πολύ καλό να τα γνωρίζει κανείς για να έχει μια καλύτερη γνώση του σύμπαντος. We need experts to do. It's so difficult to do what I'll talk about tonight that we have 20 different countries that are collaborating and more than 1,400 scientists. So far, we don't have a Greek collaboration, but we would love it, and I invite them anytime between now and tens of years in the future to join us in this. Αν και δεν έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να δούμε πέρα από το φως, τα βαρετικά κύματα και η συστηματική μελέτη τους πιθανότατα στο μέλλον να αποδώσουν καρπούς, όπως ακριβώς έγινε και με τις εικόνες που με δέος αντίκρισε η ανθρωπότητα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb από τα βάθη του σύμπαντος, που δόθηκαν στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες από την NASA. Η αστροφυσική είναι ένα θέμα που, αν το θέλετε, μας εξάπτει τη φαντασία. Εμπνέει ειδικά τα νέα παιδιά, τους νέους εκολαπτώμενους επιστήμονες. Οπότε γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα την απολαύσουν όλοι οι σημερινοί μας καλεσμένοι. The first astronomy man ever did was just with our eyes. And for the first time we have a very sophisticated instrument that can study the wavelengths beyond the visible, the infrared wavelengths. And so that's the reason they were able to take such a clear picture as a very first picture. And it'll be a new exploration of the sky, looking at different wavelengths for light.